Αν ισχύσει η πρόβλεψη που υπάρχει στο σχέδιο του Δήμου για απαγόρευση τραπεζοκαθισμάτων σε πεζοδρόμους με πλάτος μικρότερο των 6 μέτρων, τότε κάποια καταστήματα θα οδηγηθούν σε έξωση. Όπως για παράδειγμα, όσο καφέ και εστιατόρια λειτουργούν στους πεζοδρόμους, Ηφαίστου αλλά και Ραδινού. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής, Γιώργος Κοτοπούλης, υπάρχει διαφωνία σε κάποια σημεία του κανονισμού που συνέταξαν οι υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων και ζήτησε να εξεταστούν οι κοινόχρηστοι χώροι κατά περίπτωση. Η εικόνα της πόλης σε σχέση με τα τραπεζοκαθίσματα δεν είναι καθόλου καλή. Τοποθετούνται πολλά και από πολλούς όπου να είναι, εμποδίζουν τη διέλευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των παιδιών, με τα καρότσια, των μανάδων. Σε σύσκεψη που έγινε χθες, ο πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτών, ο Ανδρέας Λάζαρης, πρότεινε την ύπαρξη λωρίδας πλάτους 2 μέτρων για διάβαση πεζών και αναπηρικών καροτσιδίων. Εντάξει, θα βρεθεί η λύση. Υπάρχουν και άλλες περιοχές που έχουν περισσότερα, υπάρχουν τα νησιά. Υπάρχει πλάκα, υπάρχει το ψηρί, υπάρχουν πολλές περιοχές. Θα δούμε εκεί τι έχουν κάνει και πώς έχουν συμπεριφερθεί. Δεν θα εφευρέσουμε εμείς και θα κάνουμε εφευρέσεις από το μυαλό μας. Όμως, ο Δήμος διατηρεί επιφυλάξεις, καθώς είναι βέβαιο πως κάποιοι καταστηματάρχες θα παραβιάζουν τη λωρίδα για να τοποθετούν τραπέζια και καρέκλες. Τη διαφωνία του με το σχέδιο του Δήμου εξέφρασε και ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Κρεμμύδας, εκπρόσωπος των καταστηματαρχών της Ρήγα Φεραίου. Πήραμε αυτές τις προτάσεις, τις δώσαμε στους δικούς μας αρχιτέκτονες, σε δικούς μας μηχανικούς, δικηγόρους και μηχανολόγους και θα κάνουμε τις αντιπροτάσεις δικές μας. Ναι, θα έχουν πρόβλημα κάποια καταστήματα, θα το δούμε όμως, θα το συζητήσουμε, θα το βάλουμε κάτω. Δεν νομίζω ότι η Δημοτική Αρχή θέλει να κλείσει καταστήματα και να δημιουργήσει προβλήματα σε επαγγελματίες, σε εργαζόμενους και στην αγορά. Θα έχουμε αυτά τα τραπεζοκαθίσματα που έχουν αδειοδοτηθεί με εξαίρεση περιοχές που εκ του νόμου ή της φύσεως των περιοχών αυτών δεν μπορούν να έχουν χρήσεις τις οποίες έχουν και σήμερα. Εμείς πάντως κάναμε μια αυτοψία στους πεζοδρόμους της Πάτρας και η εικόνα ήταν αυτή που βλέπετε, αυτοκίνητα παρκαρισμένα πάνω στους πεζοδρόμους.